σου και μία μου θα το μετανιώσεις με το ίδιο νόμισμα. Τώρα θα πληρώσεις μία σου και μία μου. Πω πω, τι κάνει η άτζησα μία. Πω πω, τι μου είπες τώρα. Γιατί το έχει πω και... Ψωμε πολύ, θέλω να νιώσω το λιλί. Ποιο? Το λιλί. Και καλά. Γιατί μιλάμε για την άτζη. Ποιος το λέει το μία σου και μία μου. Η άτζη. Η άτζη, σαν μία. Έτσι μου ήρθε αυτό, λέει. Α! Εντάξει, α, νομίζω ότι... Καλή, την έχω καλεσμένη. Άτζη! Καλημέρα, παιδί μου, όταν ξεκίνησε, δεν ξέρω πού. Μ' άρεσε πολύ. Φωνάρα, γυναικάρα, φοβερή προσωπικότητα, ναι, της έχω κάνει συνεντεύξεις την εποχή, την παλιά. Το ωραιότερο τραγούδι ever, το ωραιότερο, βασικά με να μάσουν πάρα πολύ δύο κομμάτια. Το, λοιπόν, το καλύτερο... Η αποκλειστικότητα, να σε διακόψω, ναι, γιατί θα είναι ρίχτω, ένα από τα δύο. Ρίχτω, ρίχτω. Η αποκλειστικότητα που είχα παίξει εγώ τότε το, σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση, το βίντεο κλιπ που ήταν αυτό το που ήταν μέσα σαν νερό που καθόταν έτσι. Θύμισε μου λίγο το τίτλο, να το πω. Το. Που ήταν μέσα σε νερό. Ναι, που ήταν σαν. Σαν γοργονά. Όχι, σε μια μπανιέρα, κάτι τέτοιο. Με παιδιά, ήταν. Τι. Έχει κάνει τόσο πολλά η Σαμία τώρα που... Έλα, που μιλάει για το... Για το σώμα, για το... Για σώμα και ψυχή μου. Ναι. Σώμα και ψυχή μου. Όχι. Για να είσαι πρωινή μου. Όχι, όχι. Πόσο σ' αγαπώ. Όχι. Όχι. Που μιλάει για τα... και λέγανε ότι το είχε γράψει για το γιο της, το είχε πει και τα λοιπά. Το σώμα και ψυχή μου. Όχι, 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 όχι. Δεν είναι αυτό. Πω, πω, θα σκάσεις τώρα, ναι, μόνο το θυμήθεις έτσι. Ένα κατ. Όχι, δεν έχω το κινητό μου. Φέρε μου να πω λίγο στο YouTube, βγάλω τις φωτογραφίες γυμνές. Πες μου, πες μου. Πάντα. Θα το βρω τώρα, παιδιά ζωντανά, interactive είναι. Να γράψω άτσι σαν και εγώ εδώ, όχι. Ναι, πες μου γιατί. Ναι, αυτό είναι. Και εγώ εδώ. Και εγώ εδώ, μπροστά στις μοναξιά, στον πανικό, να ψάχνω μια λύση για να βρω. Στην άκρη του κρεμού να κρατηθώ. Ναι. Και εγώ εδώ. Α, μ' άρεσε. Δεν είναι. Να το! Είναι σαν να είναι ξαπλωμένη κάπου, δεν είναι κάπου έξω το βίντεο κλιπ. Ναι, ναι. Στην άκρη του γκρεμού να... Κάνε λίγο αυτό που κάνεις. Αυτό το τέτοιο που κάνετε για το... Και εγώ εδώ. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Θέλω να πω για άτζη. Θέλω να πω για άτζη. Μόλις τελειώσουμε το βίντεο κλιπ. Έλα. Χειροκρότημα. Ένα χειροκρότημα. Και εγώ εδώ. Καλή σου ώρα, Άτζη μου, όπου και να είσαι, όπου και να είσαι. Παιδιά, το 1999 αυτή η γυναικάρα έβγαλε με την υπογραφή του Γκάβαλου, του σκηνοθέτη, από τη View Videos, την παραγωγή, έβγαλε το βίντεο κλιπ την Κάφτρα. Η κλεφ, όχι, Κάφτρα. Κάφτρα που σε καίει, πάντα θα είμαι εγώ. Λοιπόν, αυτό Κάφτρα στο τσιγάρο, στην καρδιά και στο μυαλό. Αυτό. Και το παράλληλη αγάπη. Και το αυτό είναι το τραγούδι. Έλα, Μπάρμπαρα. Παράλληλη αυτή αγάπη. Αυτή είναι για μένα η κομματάρα. Και εμένα. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε αφιέρωμα εμείς την Άτζη Σαμίου. Απλά τώρα μας έχει έρθει, ναι, και αλλά... να πάμε, Άτζη. Με παρέσυρε! Τραγουδάρα, τραγουδάρα! Και τις κατηγορίες, λέει. Τις και τις κατηγορίες, όσες είχες αμαρτίες, τις απέσυρες. Λοιπόν, με τον Γκάβαλο, λοιπόν, που έκανε, με τον Γκάβαλο που έκανε αυτή τη βιντεοκλιπάρα, την είχαν φτιάξει τίγρη, δεν υπάρχει, είχε βγει στην Ατελέ Γερμανού. Στο Your Chat Countdown είχε βγει στα καλύτερα 30, στο top 10, στο top 30, είχε βγει στην 7η θέση το καλύτερο τραγούδι λαϊκό και το καλύτερο βίντεο κλιπ. Δεν υπήρχε αυτό για τα... Δεν υπήρχε στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Εν τω μεταξύ ξεκίνησε με τον Αντρέα τον Μπονάτσο με το ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ δεν θα φύγεις. Δεν θα είμαι εγώ. Στην καρδιά και στο μυαλό. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Παιδιά, τι πως έχουμε να κάνει σήμερα, Άτζη Σαμίου. Τα πετάω, θα σηκωθώ. Θα σηκωθώ, τέλος. Λοιπόν. Σήμερα όμως δεν θα μιλήσουμε για τη Σαμίου. Άμα όμως σηκωθείς εσύ και συνεχίζεις να είσαι σηκωμένος, θα πρέπει να κατέβει κανένας άλλος. Δεν είναι έτσι.
Κάτσε λίγο πιο λίγο. Έτσι εδώ. Πέταξε λίγο τον αντίχειρα. Πάλε λίγο τη μύτη πιο αριστερά. Τρία τέταρτα στην κάμερα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε σήμερα για μία... Σήμερα είναι πάλι συλλεκτική, ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μία άλλη πολύ μεγάλη φωνή, όπως και η φίλη μας η Άτζη Σαμίου. Βέβαια θα μιλήσουμε για μία γυναίκα μιας παλαιότερης δεκαετίας, λοιπόν. Η οποία έχει κάνει τεράστια καριέρα και στο εξωτερικό, συγκεκριμένα έχει κάνει και στην Ιαπωνία και στην Κίνα. Είχε βρεθεί στο top 10 το τραγούδι, το συγκεκριμένο που θα αναφέρουμε σε λίγο. Και τη βλέπουμε και τώρα στον Νίκο τον Κοκλώνη, στο Just the Two of Us. Μιλάμε λοιπόν για την Μπέστη Ναργυράκη. Έλα! Θα μου πεις για την Μπέστη. Νάτι, η Μπεσούλα. Εν τω μεταξύ, η Μπέση, πολύ μεγάλη χαρά, πανέμορφη. Πολύ καλός άνθρωπος. Αυτό ήθελα να πω, και πολύ καλός άνθρωπος. Αγαπάει ζωάκια και πολύ. Ναι, τη γνωρίζω και έχει τύχει να τη γνωρίζω και προσωπικά. Έχουμε κάνει και συνέντευξη και σε πατρινό κανάλι, στο Super Beast συγκεκριμένα. Είχε έρθει στο Disco Room, ξέρεις εσύ, στην Αγίου Ανδρέου. Είχε κάνει μια καταπληκτική βραδιά. Είναι απίστευτος άνθρωπος και είναι πολύ μεγάλη. Με ποιον, επειδή δεν την έχω δει, με ποιον χορεύει μαζί. Να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ. Ναι. Δεν παρακολουθώ το Τζάσα του, όπως να σου πω την αλήθεια. Εδώ είναι το... Μάθημα Σολφές. Το Μάθημα Σολφές. Στην πέμπτη θέση. Και πι-πι-πι-πι-πι-πι. Αυτό. Αβάντι, το δα-τα-τα. Σολφα, σολφα, σι, το σι, μι, μι, μι. Το πι-πι-πι δεν το έχεις πουθενά. Το σολ, σι, το, το, φα, 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 το, σι. Σόλφα, σόλφα, συντομή. Εγώ γιατί το έλεγα και αβάντι, πι, 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 πι. Έχεις μπερδευτεί με τη Βόσο που έλεγε πάρα, πα, 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 πα. Α, μπερδεύω πολλές φορές το πι με το πα. Με το πι, ναι. Ναι, το μπερδεύω. Με τον... Ναι. Ναι. Άνιστη, Λόλης Παπαδημητρίου. Στο παραπίπα. Ναι, αυτό με την Βόσο, το έκανε. Τι καταπληκτικό. Άλλη μεγάλη φωνή. Άλλη. Για τη Βόσο δεν έχουμε μιλήσει. Πρέπει να κάνεις όμως και να τη βγάλουμε και τηλεφωνικά, γιατί αγαπάμε τη Σοφία Βόσο και εκείνη μας αγαπάει πάρα πολύ. Και είμαι και πολύ φίλος και με την κόρη της, την Ερασμία. Και εγώ και με την αδέρφη τη Σούλα. Λοιπόν, άλλη πολύ καλή φωνή η Ερασμία. Λοιπόν, Μπέση Αργυράκη λοιπόν, η αγαπημένη μας λοιπόν Μπέση, γεννήθηκε στην Αθήνα λοιπόν στις 4 Απριλίου το 1957. Καταγωγή λοιπόν από την Κρήτη από την πλευρά του πατέρα και από Βόλο από τη μητέρα της. Σε ηλικία λοιπόν 11 ετών συμμετείχε στα νέα ταλέντα του Γιώργου Οικονομίδη, τα θυμάσαι φαντάζομαι, όπου τραγούδισε το «Έκλαψα χτες» του Μίμη Πλέσα με τη συνοδεία του ίδιου του συνθέτη στο πιάνο, και η καριέρα της ξεκίνησε το 1977 σε ηλικία 16 ετών με τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι του Δημήτρη Κωνσταντάρα «Ηλεκτρονική εποχή». Το συγκεκριμένο τραγούδι το έκλεψα χθες για τον κόσμο που δεν το. Επειδή θέλω πάντοτε να τα συνδέουμε. Ναι, ναι. Είναι το. Έκλεψα χθες. Σαν μέτρησα. Τις νύχτες που είμαι μόνοι. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Τις νύχτες που σ' αναζητώ. Μαχαίρι. Τι λέει, δεν το ξέρω. Πόνοσε με. Καρφώνει. Δεν είναι έτσι θεατράλε. Έτσι. Πιο πολύ και από τη Μέρη Χρονοπούλου. Πιο πολύ. Εσύ βάζεις πιο πολύ πάθος. Εγώ δεν ζούσα τότε για να με βάλεις αυτό το ρόλο. Καλά, εντάξει. Ο Δελιανίδης. Είπαμε, άμα ζούσες. Καλέ. Την είχες φάει τη Χρονοπούλου. Κι καλέ. Ποιος σαν χάκος καλέ. Θα σου φώναζα εγώ το Βαγγέλη. Και θα κλείνει η πόρτα και θα άνοιγε. Λοιπόν, αυτό το Βαγγέλη, περίμενε, το Βαγγέλη την πόρτα. Βαγγέλη! Ναι, πόρτα. Λοιπόν, σε ηλικία, λοιπόν, όπως είπαμε, 16 ετών, συμμετείχε στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης με το τραγούδι «Ηλεκτρονική εποχή», κάτι που ήταν πάρα πολύ μπροστά για την εποχή εκείνη, λοιπόν. Βρέθηκε λοιπόν στην πέμπτη θέση και την επόμενη χρονιά, επειδή είχε πείσμα η Μπεσούλα μας, το 1974 με το τραγούδι «Καμπάνες», του ίδιου συνθέτη, του Δημήτρη Κωνσταντάρα. Βρέθηκε πάλι στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης και κερδίζει την τρίτη θέση. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε η ανωδική της πορεία, η πορεία αυτή είναι πολυάριθμη σε βραβεία και διακρίσεις σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, μιλάμε λοιπόν για μια, εμείς την έχουμε επειδή την ξέρουμε εδώ πέρα Ελληνίδα. Λοιπόν, είναι εγώ εκεί ήθελα να σταθώ. Είναι τεράστια. Όλα αυτά τα οποία διαβάζεις
στον απλό κόσμο που μας παρακολουθεί σε όλη την Ελλάδα, αν ναι. χτυπήσεις 50 σπίτια, 50 ναι. δειγματοληπτικά σήμερα, ναι. και πεις μπες σε Αργυράκι, θα σου πούνε Eurovision, μάθημα σολφές, και άντε να σου πούνε και ότι την είδα στον Dancing with the Stars. Κάτι άλλο ο κόσμος δεν γνωρίζει και δεν την έχει στο επίπεδο αυτό που πρέπει. Και όμως φωνή πολύ... εννοώ, καταλάβατε, γιατί έχει μεγάλες διακρίσεις. Ναι, έχει μεγάλες διακρίσεις, αλλά είναι από τα άτομα εκείνα που δεν γνωρίζουν όλοι τη μεγάλη ιστορία. Καριέρα, βεβαίως. Μιλάμε λοιπόν για μια γυναίκα η οποία... Ενώ αν πεις, ας πούμε, Πάολα, γνωρίζουν από το πρώτο τραγούδι μέχρι και που έφαγε χτες. Αυτό εννοώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι η κοινωνία μας, έτσι δυστυχώς έχει αλλάξει. Απλά η Μπέση Αργυράκη, όπως προείπα, σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι μία από τις πολύ λίγες τραγουδίστριες που έχει βραβευτεί τόσες πολλές φορές και είναι γνωστή σε όλη την Ευρώπη. Έτσι, και σε άλλες χώρες, αλλά... εκτός Ευρώπης, αλλά σε όλη την Ευρώπη είναι πάρα πολύ γνωστή. Λοιπόν, μετά λοιπόν από αυτή την ανωδική πορεία και μετά από το φεστιβάλ του Τραγούδι Θεσσαλονίκης, την είδαμε λοιπόν στη γνωστή την πεντάδα του Γιώργου Χατζινάσιου, η οποία μας εκπροσώπησε το 1977 με το μάθημα σολφές, μαζί με Πασκάλη, Μαριάννα Τόλη, που δυστυχώς δεν είναι μαζί μας, ενώ βρίσκεται στη ζωή, με τον Ρόμπιτ Γουίλιαμς και η Μπέση Αργυράκη. Που πάλι δεν βρίσκεται στη ζωή. Η Μπέση Αργυράκη. Όχι. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς και η Μαριάννα Τόλη. Το μάθημα Σαββέ, λοιπόν, μάθημα σολφές, χάρισε το 1977 στην Ελλάδα την 5η θέση, πολύ μεγάλη διάκριση για τότε. Ήταν, μέχρι στιγμής ήταν η μεγαλύτερη διάκριση που είχαμε πάρει. Από το 1974 που μπήκε η Ελλάδα σε Eurovision με το Λίγο Κρασί, Λίγο Θάλασσα και τα Γόρια με τη Μαρινέλα, που βγήκαμε στη 13η θέση. Μετά το 1977, η 5η θέση χαρίστηκε στην Ελλάδα μέσω από αυτές τις μεγάλες φωνές και την μουσική υπόκριση του Γιώργου Χατζινάσιου. Όχι, ένα λεπτάκι. Μου το πήρανε πάνω στην παραγωγή. Α, εντάξει. Για το σκυλάκι. Δεν βλέπω, παιδί μου, τη μικρή. Και λέω, συγγνώμη, πού το μωρό. Δεν το βλέπω όταν ήρθε η Μπάρμπαρα. Όχι, μου το πήρανε πάνω το μωρό. Λοιπόν, και συνεχίζουμε λοιπόν ότι μετά την 5η θέση, το απόγειο τη καριέρα τη ήταν τη δεκαετία του 70, από τι αρχέ της δεκαετίας του 80 και το τελευταίο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1997. Αρχικά για ένα διάστημα με τον Ρόμπιτ Γουίλιαμς ήταν και καλλιτεχνικό ζευγάρι και αυτό βέβαια της έδωσε τη δυνατότητα να τραγουδήσει και δικά του τραγούδια την εποχή εκείνη. Εκείνη λοιπόν την περίοδο και αργότερα και λίγο αργότερα σε προσωπικούς δίσκους είδαμε την Μπέση Αργυράκη να, να έχει μπει και γενικά στο θέμα της δισκογραφίας με ξένο στίχο. Και ούτως ή άλλως, επειδή έχουμε και κάποια τραγούδια τα οποία το θυμάσαι το «Έλα». Έλα, έλα. Ναι, εγώ το θυμάμαι, το οποίο ήταν από τους δίσκους που τρελαινόμουν. Η καλύτερη τραγουδίστρια. Μπράβο, λοιπόν. Σε κάθε μπιλιά, έλα. Το είπε, είπε σε λίγα γι' αυτό. Γυρνά, γυρνά. Α, ναι. Γυρνά ξανά, ξανά. Άμα το έλεγε έτσι, δεν το λέγαμε τώρα. Πόπο το έλα. Λοιπόν, ναι, θυμάμαι το δίσκο, σαν να το βλέπω τώρα. Είχα τρελαθεί να τον αγοράσω. Στου στίχου του Νίκου Γνατιάδη, ο οποίο έχει γράψει και τα περισσότερα τραγούδια. Βέβαια, αυτό ήταν cover, ελληνικό cover. French Call λεγόταν το τραγούδι. French Call. Και να σου πω και τότε με το έλα, έλα, ποιον άλλο δίσκο αγόρασα που είχα μεγάλη λατρεία και ήταν το δώρο που μου κάνανε. Για τα Χριστούγεννα το περίμενα πως και το έβαζα μέρα νύχτα 50 φορές την ημέρα. Θέλω να δαμαντεύεις, θέλω να σε δω ξανά. Όχι. Τότε αγόρασα Μίλι Βανίλι και Έλα Έλα. Ήταν οι δύο δίσκοι που είχα βάλει για το pick-up και τους έβαζα όλη μέρα. Μίλι Βανίλι, το θυμάστε. Όχι. Πώς πάει. Αμύρα. Μίλι Βανίλι, καλέ. Οι δύο με τα ράστα. Girl, you know it's true. Ναι, I love you. Δεν το ξέρει. Μπράβο. Δεν ξέρω καν. Ορίστε. Δεν ξέρει Μίλι Βανίλη. Αυτό τώρα. Αυτό πρέπει να κάνω μάθημα. Ναι, εννοείται. Εντάξει, δεν είναι τη σχολή. Εντάξει. Είναι πάρα πολύ γνωστό σχολείο. Η Μπάρμπαρα είναι του λαϊκού του τραγουδιού. Ναι, ναι, λοιπόν, όπως είπαμε, λοιπόν, τραγούδισε λοιπόν τα τραγούδια του Νίκου Ιγνατιάδη, που έχει γράψει τα περισσότερα από τα τραγούδια στην καριέρα τη Μπέση Αργυράκη. Εκτός από τον λοιπόν από τον Ιγνατιάδη, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Κώστας Τρυπολίτης, πολύ μεγάλοι συνθέτες ακούμπησαν πάνω στη φωνή της. Ένα από τα τραγούδια της συνεργασίας τους με τον Νίκο Γνατιάδη ήταν το «Αν ανοίξει την καρδιά» του 1982, που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία
και το έχει τραγουδήσει και ο Ντέμις Ρούσος το 1995. Έχει πει στη συνέντευξή της λοιπόν η Μπέση Αργυράκη ότι για μένα συνθέτης που σημάδεψε την καριέρα μου είναι ο Νίκος Εγνατιάδης και αν και έχω συνεργαστεί με πολλούς καταξιωμένους συνθέτες και αυτή είναι η πρίκα μου. Mm-hmm. Δηλαδή με λίγα λόγια αυτή η γυναίκα έχει το ήθος και μπορεί να ξεχωρίσει ανάμεσα σε πολλοί καταξιωμένους συνθέτες και τους αναφέρει κάτι το οποίο τη σημερινή εποχή δεν το βλέπουμε συχνά, έτσι. Οπότε με λίγα λόγια είχε αστέρι η γυναίκα, λοιπόν. Επίσης έχει τραγουδήσει πολλά τραγούδια άλλων συνθετών, ανάμεσα στους οποίους Αλέξη Παπαδημητρίου, Αντώνης Στεφανίδης, Κυριάκος Ντούμος και πάρα πολλοί άλλοι. Το 1975, λοιπόν, η Μπέση Αργυράκη και ο Ρόμπερτ Γουίλιαμς κέρδισαν το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης με το τραγούδι Σαν ένα όνειρο. Πάλι τη βλέπουμε στο Φεστιβάλ Τραγουδίου Θεσσαλονίκης. Το Δεκέμβριο του 1980 ηχογράφησε ένα δίσκο, 45 στροφών με τον τίτλο Το Σίκο. Αυτό λοιπόν το Σίκο έφτασε στο νούμερο 6 του Ιαπωνικού Top 10 με πωλήσεις σχεδόν από. Μπέση Αργυράκη. Ναι. Το ξέρω. Πωλήσεις λοιπόν στο νούμερο 6 του Ιαπωνικού Top 10 με πωλήσεις 2,5 εκατομμυρίων αντιτύπων μέσα σε. Για το Σίκο όλα αυτά. Ναι, για το Σίκο. Μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ένα χρόνο αργότερα λοιπόν της έδωσε την ευκαιρία αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία και ταξίδεψε στο Τόκιο και ηχογράφησε ολοκληρωμένο το LP. Για το συγκεκριμένο ήταν μόνο single. Εφόσον πήγε πάρα πολύ καλά, βρέθηκε στην Ιαπωνία και έκανε ολοκληρωμένο δίσκο όπου έκανε τεράστια επιτυχία. Τεράστια. Και αυτό. Και ένα χρόνο μετά γίνεται γκέισα. Όχι. Λοιπόν, η Μπέση Αργυράκη λοιπόν τελειώνουμε. Χάρη στην εντυπωσιακή έκταση της φωνής της, αποτελεί την τραγουδίστρια με τα περισσότερα βραβεία σε παγκόσμιο διαγωνισμού τραγουδιού. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν τιμήθηκε με ειδική πλακέτα στο φεστιβάλ Κανών το 1997 ως η πιο πολυβραβευμένη φωνή της Ευρώπης σε διεθνή φεστιβάλ, δηλώνοντας πως είναι πολύ χαρούμενη που ολόκληρη η Ευρώπη και όχι μόνο την τίμησε με αυτόν τον τρόπο. Εκτός από Ιαπωνία λοιπόν, κατά καιρούς έχει κερδίσει βραβεία σε χώρες όπως Βουλγαρία, Τσεχοσλοβακία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Αίγυπτο και Αζερμπαϊτζάν. Από το 1984 ένα ζευγάρι με τον γιατρό Ελευθέρη Νικολιζά και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Άγγελο Νικολιζά που εργάζεται ως σεφ και την παρουσιάστρια YouTuber Ευελίνα Νικολιζά. Που είναι στο πάνελ της, νομίζω, της Ναταλία Γερμανού. Yes. Ναι. Έτσι. Είναι η κοπέλα που έκανε με τον Τζαλίκη την εκπομπή με τις πλάκες. Ναι, αυτή. Ναι. Είναι πολύ ωραία οικογένεια. Γενικά την είχαν φέρει και καλεσμένη, είχα δει. Είναι φοβερός άνθρωπος η Μπέση. Είναι καταπληκτική. Τα τελευταία χρόνια κάτι εκτός ύλης συνεργάζεται πάρα πολύ και με έναν πολύ καλό μου φίλο τον Δημήτρη τον Κίκλη. Ένα καταπληκτικό μουσικό. Γενικά είναι πολύ μεγάλη μας τιμή και χαρά που τέτοιες φωνές βγαίνουν από αυτή τη χώρα. Έτσι. Και επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη μας χαρά όλα αυτά, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψω με Μπάρμπαρα Κίλκη, γιατί μετά έχω να κάνω και μία σύνδεση. Έχω πάρα πολύ ωραία θέματα. Μην λείψει κανείς, γιατί η στήλη των ζώων έρχεται με την Μπάρμπαρα Κίλκη. Μείνετε κοντά μας. Κοσμοχρώμ. Για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Με την εγγύηση by Γεωργόπουλος.
jumping out the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Ay, I can get you right, but in the wrong way. Ay, baby, shout out to your mama for the DNA. Ay, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Tell me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you'll have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Εδώ είμαστε, δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής και συνεχίζουμε με τη στήλη των Τζον, καθώς ετοιμάζουμε βέβαια και μια πολύ ωραία σύνδεση. Συνεχίζω μετά με πολλή τεχνολογία, με γκατζετάκια, με λύσεις σε καθημερινά προβλήματα της τεχνολογίας και όχι μόνο. Μείνετε κοντά μου γιατί αμέσως μετά το θέμα απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και δει με τα τελευταία γεγονότα που γίνανε και που γίνονται με τις παιδεραστίες μέσω ίντερνετ, μέσω, θα σας πω και τρόπους από τους οποίους μπορείτε όσο το δυνατόν να ελέγξετε και να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις τα μικρά παιδιά σας. Πάω λοιπόν σε Μπάρμπαρα Κίλκη που μέσα από τη Σανέλη που τη φέρανε από το κοντρόλ. Γιατί την αγαπάνε όλοι εδώ, ένα θα την παραγγελιά, άλλο θα την παραγγελιά. Είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο θέμα μας, το οποίο σήμερα τι έχει να κάνει. Είναι αυτισμός. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν αυτισμό. Ποιο ζωάκι ίσως είναι λίγο καταλληλότερο για να είναι μαζί με τα παιδιά για να μπορέσουν να βοηθηθούν. Mm-hmm. Να πω λιγάκι μόνο πρώτο κάτι που κάποιοι δεν ξέρουν. Τι είναι αυτισμός. Αυτισμός είναι μια σύνθετη νευροβιολογική διαταραχή που τυπικά διαρκεί καθόλου τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Είναι μέρος μιας ομάδας διαταραχών γνωστή ως διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Έτσι λέγεται. Mm-hmm. Σήμερα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, σήμερα ένα στα 50 άτομα έχει διαγνωστεί με αυτισμό. Ναι. Καθιστώντας βέβαια το πιο κοινό από το συνολικό ποσοστό του παιδικού καρκίνου, του διαβήτη και του AIDS. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα. Ναι. Ένα στα 50 λοιπόν άτομα έχει αυτισμό. Ένα στα 100, ένα στα 1000 έχουν παιδικό καρκίνο, διαβήτη ή AIDS. Δηλαδή ότι σε εισαγωγικά μπορεί και κάποια οικογένεια, δεν θέλω να το πω έτσι, κάθε οικογένεια, υπάρχει μέσα στην οικογένεια, ίσως ξαδέρφια, αδέρφια, κάτι τέτοιο, να το πούμε λιγάκι πιο αναλυτικά. Υπάρχει αυτό το ευρύ φάσμα. Υπάρχει το ευρύ φάσμα του αυτισμού. Να πω επίσης κάτι, ότι εμφανίζεται σε όλες τις φυλετικές, εθνικές και κοινωνικές ομάδες. Και είναι... Ναι, δεν κάνει διακρίσεις. Μπράβο. Mm. Και είναι 4 φορές πιο πιθανό να εμφανιστεί σε αγοράκια παρά σε κοριτσάκια. Εμφανίζεται δηλαδή ο αυτισμός περισσότερο σε αγόρια παρά σε κορίτσια. Μπράβο με τις ευκαιρίες και θα ναι. σε διακόψω ναι. γι' αυτό και δεν έχω και θέμα να το πω και δημόσια. Για το λόγο ότι είμαι πολύ, πολύ περήφανος για αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Εμένα ο ανιψιός μου, mm-hmm. Παιδί του αδερφού μου, είχε διαγνωστεί ήταν στο ευρύτερο φάσμα του αυτισμού με το σύνδρομο Asperger. Ναι. Και αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, ο ανιψιός μου, απλά υποτίθεται ότι εμείς συσσαγωγικά ότι δεν έχουμε τέτοια θέματα, ο ανιψιός μου αυτή τη στιγμή φυτά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο για τρίτη χρονιά. Καταρχάς συγκινήσε, βλέπω ότι συγκινήσε. Βασικά γιατί... θέλω να πω ότι... Καλά κάνεις και σε περίπτωση. Το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη μορφή, επειδή το γνωρίζω μέσα στο σπίτι μου, η συγκεκριμένη μορφή δεν είναι τόσο... Ανήκει στο ιδιαίτερο φάσμα του αυτισμού, δεν πάει όμως να είναι μια μορφή αυτισμού. Ναι, βέβαια, συμφωνώ. Και απλά για να φτάσουμε όμως, να φτάσει ένας άνθρωπος σε αυτό το σημείο, έχοντας αυτό το θέμα, υπάρχει και τεράστια δουλειά από τους γονείς. Συμφωνώ. Εμένα ο αδερφός μου, να καταλάβεις, εμένα ο αδερφός μου, όταν διαγνώστηκε το παιδί στο σύνδρομο του αυτισμού, με το σύνδρομο Asperger, στο φάσμα του Asperger, ο αδερφός μου μένει στον πύργο. Ανά δεύτερη μέρα ήταν στην Αθήνα για το παιδί. Οπότε σαφώς. Χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά και ποιο είναι το point σε αυτό που θέλω να πω, ότι και το κάθε παιδί, ο κάθε άνθρωπος να διαγνωστεί με μια μορφή αυτισμού, το θέμα είναι ότι τι κάνεις από εκεί και πέρα, τι δουλειά ρίχνεις, αν είσαι εσύ, συμφωνώ, αν είναι το παιδί σου. Συμφωνώ, χρειάζεται πάντα να έχει και μπορείς
και εσύ από μόνος σου έτσι και μπορείς να φτάσεις σε επίπεδα που συσσαγωγικά εμείς οι άνθρωποι που δεν αντιμετωπίζουμε τέτοια θέματα είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους που εγώ θα τους πω, χαρισματικούς. Ναι, εγώ αυτούς τους ανθρώπους λέω χαρισματικούς. Εννοείς. Και πάρα πολύ έξυπνους. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Να πω μόνο απλά μόνο κάτι. Ο αυτισμός, απλά κάτι να εξηγήσω λιγάκι τι ακριβώς είναι. Ο αυτισμός λοιπόν εμποδίζει ή καταστρέφει την ικανότητα του ατόμου να επικοινωνεί και να συσχετίζεται με τους άλλους. Και έχω και άλλα παραδείγματα πιο κάτω. Αυτό να το αναλύσω λιγάκι καλύτερα, ότι δεν είναι τόσο κοινωνικοί ή δεν μπορούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους τόσο πολύ εύκολα όσο μπορούμε εμείς οι άλλοι. Βάσει που το έχω ζήσει. Ναι, ναι, ναι. Το δεύτερο, ας πούμε, δεν μπορούν να πούνε εύκολα ψέματα. Όχι, θα έλεγα ψέματα μπορούν να πούνε. Όχι, δεν μπορούν να πούνε εύκολα ψέματα. Ψέματα τύπου, ας πούμε. Έχω και εγώ κοντινό άνθρωπο. Τύπου, ας πούμε, ότι αυτό εδώ πέρα είναι κόκκινο και να το βλέπω ότι είναι κόκκινο και εγώ να του πω ότι είναι άσπρο. Μπορεί να βγάλει μια συμπεριφορά επιθετική. Ναι. Γιατί δεν μπορεί διαφορετικά να μου εκφράσει ότι κάνεις λάθος. Ότι αυτό είναι κόκκινο. Συμφωνώ. Δεν είναι άσπρο. Κατάλαβες. Ναι, συμφωνώ. Επίσης, συνδέεται με δίσκαμπτες ρουτίνες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές. Όπως η έμμονη ταξινόμηση αντικειμένων ή πραγμάτων ή το να ακολουθεί πολύ συγκεκριμένες ρουτίνες. Τα συμπτώματα λοιπόν ποικίλουν από πολύ ήπια έως πάρα πολύ σοβαρά. Αν δεν κοιτάξεις λιγάκι, πιστεύω ότι το παιδί από την αρχή, από όταν είναι και να είσαι λιγάκι δίπλα του, μπορεί τα πράγματα να γίνουν και πάρα πολύ σοβαρά. Εννοείται. Να πω λιγάκι ότι πολλοί γονείς λοιπόν, πάμε τώρα λίγο και στο θέμα με τα ζωάκια. Πολλοί γονείς λοιπόν, πολλοί γονείς παιδιών συγγνώμη, που έχουν διαγνωστεί με το φάσμα του αυτισμού, αναρωτιούνται αν μια γάτα θα τέριαζε ως κατοικίδιο στην οικογένεια μέσα. Τώρα λοιπόν υπάρχει μια έρευνα λοιπόν που δημοσιεύθηκε και δείχνει ότι τα παιδιά με αυτισμό, όσο και οι ίδιες οι γάτες, ωφελούνται όταν συνυπάρχουν σε ένα νοικοκυριό με ένα παιδί που, ή με ένα άνθρωπο, αντίθετα με ένα άτομο, δεν το οποίο έχει αυτισμό. Είναι σημαντικό να εξετάσουμε ότι, όχι μόνο το πώς οι οικογένειες με παιδιά που έχουν διαταραχές του φάσματος του αυτισμού μπορεί να ωφεληθούν από αυτά τα υπέροχα πλάσματα, αλλά και το αν η σχέση αυτή είναι αγχωτική για τις γάτες που υιοθετούνται σε ένα νέο, ίσως απρόβλεπτο περιβάλλον. Ναι. Γιατί ένα παιδάκι με αυτισμό ίσως καμιά φορά μπορεί να βγάλει και λίγο βιαιότητα, μπορεί κάποιες κραυγές, μπορεί οτιδήποτε. Με λίγα λόγια ότι η γάτα μπορεί και να ψυχανομίζεται το ψυχισμό. Αυτό ήθελα να πω, αυτό έχει γίνει έρευνα. Λοιπόν, στη μελέτη λοιπόν, ακούστε τι βρήκανε, ότι οι γάτες προσαρμόστηκαν καλά στις νέες τους οικογένειες και στρεσάρονται ολοένα και λιγότερο με την πάροδο του χρόνου. Η ίδια λοιπόν ομάδα παρακολούθησαν τις γάτες που υιοθετήθηκαν από οικογένειες με τουλάχιστον ένα παιδί με αυτισμό. Οι γάτες εξετάστηκαν μέσω ενός προφίλ, σχεδιασμένο για να εντοπίσει εκείνες με ήρεμο χαρακτήρα. Οι ερευνητές επισκέφθηκαν τα σπίτια για να ελέγχουν τις γάτες 2 έως 3 ημέρες μετά την υιοθεσία τους και κάθε 6 εβδομάδες για διάστημα 4,5 μηνών. Οι επιστήμονες αναζήτησαν λοιπόν από την κάθε, κάναν εξετάσεις, να σας εξηγήσω, σε κάθε μία γάτα, στα επίπεδα ορμόνης του στρες, κορτιζόλης, στα κόπρανα των ζώων και διαπίστωσαν ότι όσο περνούσε ο καιρός, η ορμόνη μειωνόταν. Οι γάτες λοιπόν, και κλείνω, τείνουν επίσης να χάνουν βάρος, επειδή όταν είναι στρεσαρισμένες δεν τρώνε καταρχάς, έτσι. Ναι. Αλλά βρήκαμε ότι τα συγκεκριμένα ζώα τελικά πήραν λίγο βάρος μετά την υιοθεσία τους από τις οικογένειες που έχουν ένα παιδί με αυτισμό. Και το διατήρησαν με την πάροδο του χρόνου. Επομένως, εν κατακλείδη δηλαδή, και τα δύο ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι γάτες προσαρμόστηκαν καλύτερα σε μια οικογένεια με ένα άτομο με αυτισμό. Και με λίγα... Βοηθάει και το, άτομο που έχει αυτισμό και τη γατούλα. Τι έχουμε πει σε όλα μας τα χρόνια που είμαστε εδώ πέρα, ότι
οι γάτες είναι λίγο το αγχολητικό. Ναι. Τι μας είπε σε μια άλλη μας εκπομπή ο Γιώργος, ο Γκόλιας, ο οποίος που έχει γάτες, έρχεται η γάτα του και κάθεται εδώ. Ναι. Αυτό γενικότερα όποιος έχει γάτα και εσύ έχεις γάτα και το αγχολητικό ότι είναι, ναι, ναι. Όταν η γάτα έρχεται εδώ και σου και κάνει τα πατήματά της, είναι πολύ ευτυχισμένη. Ναι. Και σου παίρνει όλο το άγχος. Και σου παίρνει το άγχος. Οπότε επειδή αυτά τα παιδάκια, τα άτομα γενικά, να μην λέμε μόνο για παιδάκια, έχουν τον αυτισμό, τους παίρνει, δηλαδή εκεί που μπορεί να είναι τη αντιστοίχη. Τους αποσυμφορίζει. Ναι. Αυτό πάρα είναι. Πολύ σωστά. Ναι, 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 ναι. Οπότε μία γατούλα σε ένα παιδάκι το οποίο έχει αυτισμό, θα έλεγα είναι ιδανικό. Ωραία. Εμείς βέβαια πραγματικά νομίζουμε ότι κάθε σπίτι με πρόβλημα ή μη, με ιδιαιτερότητες ναι, ή μη, όχι πρόβλημα, ναι. Αυτό λέω, με ιδιαιτερότητα ναι. ή μη, όταν έχει ένα ζωάκι, είτε γατούλα είτε σκυλάκι, και καλύτερα από τον δρόμο. Πραγματικά ναι. Νιώθει πολύ διαφορετικά. Δίνει αγάπη, παίρνει αγάπη, προσφέρει ελπίδα, προσφέρει αγάπη και παίρνει και πίσω αυτό το feedback. Γιατί νιώθεις ότι κάτι έχεις, ότι κάτι βοηθάς. Κοίτα εδώ. Κοίτα υπάρχει εδώ. Μεγαλύτερη ευχαρίστηση από το να νιώθεις ότι αυτή τη στιγμή π.χ. αυτό το ζώο ηρεμεί στα χέρια σου και πώς να σου το πω, νιώθει μια σιγουριά. Τώρα αρχίζει και ψάχνει τη μαμά της γιατί πέρασε πολύ ώρα. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό. Αποδεσμεύω τον Άγγελο Χριστόπουλο και την Μπάρμπαρα Κίρκη. Φεύγω με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι για αυτό το σημείο της εκπομπής. Από Πρόβα TV 100 και τα παιδιά που κάθε εβδομάδα ετοιμάζουν πολύ ιδιαίτερα βίντεο για εμάς. Πάμε λοιπόν σε Στέφανο Παρασκευάκη και Γενοβέφα Κτενίδου και αμέσως μετά το break. Κοντά μας ο Γιάννης Βουλγάρης που έχουμε να συζητήσουμε πάρα πολλά για την τεχνολογία. Πώς επιδρά αυτή, πώς μπορούμε να την αποφύγουμε, ποια είναι τα νέα gadget και όχι μόνο. Μείνετε κοντά μου. Γεια σας, κορίτσια. Τι κάνετε? Είμαι η Χριστίνα από την Πρόβα TV 100. Ναι! Λοιπόν, όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά, η εκπομπή για τις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες θα γίνει λίγο ταξιδιωτική. Θα πηδάμε δηλαδή για τεχνικούς λόγους, πότε από εδώ, πότε από εκεί και χρονικά. Ήταν μέρα Κυριακή, λίγο μετά το γύρισμα της προηγούμενης εβδομάδας. Η εκπομπή, δηλαδή εγώ, ως σκηνοθέτης, και η κάμερα Woman, όμορφη αλλά γκρινιάρα όσο δεν λέγεται, ξεκινήσαμε το ταξίδι. Τα πρώτα πλάνα μας τα πήραμε από το τούνελ. Ωραία. Και κάπως έτσι φτάσαμε στα Γιάννενα. Ή Γιάννηνα, όπως τη λέγανε παλιά αυτή την πόλη με την υπέροχη λίμνη της. Καλέ, πώς τα λέω έτσι. Γεννημένη για ταξιδιωτικές εκπομπές είμαι τελικά. Φεύγουμε λοιπόν από τα Γιάννενα και πάμε το πρώτο μας ταξίδι. Προορισμός, που αλλού η Πρέβεζα. Με το αυτοκινητάκι μας φυσικά. Καθίσαμε σε ένα πανέμορφο καφέ, εγώ, ο σκηνοθέτης και η Γκρίνια, εκεί στην Πρέβεζα, στο λιμάνι που σας είπα. Καλέ. Και κάναμε το πρώτο μας βιντεάκι. Γεια σας, κορίτσια. Είμαστε Πρέβεζα. Λοιπόν, είναι το αγαπημένο μου μέρος, ξέρετε γιατί. Γιατί εδώ έζησε ένας πολύ μεγάλος ποιητής, ο αγαπημένος μου, ο Καριωτάκης. Ακούστε, κορίτσια, τι έχει γίνει εδώ. Ο άνθρωπος ήρθε εδώ με δυσμενή μετάθεση. Ναι, είχε μαλώσει με έναν υπουργό, λέει. Τότε, παλιά. Και αγαπούσε και μία άλλη ποιητρία, την Πολυδούρη. Πολύ όμορφη. Όμως ήταν λίγο λανιάρης και πήγε και κόλλησε ένα ανώσημα σεξουαλικό. Ναι, και τη χώρισε για να μην την κολλήσει. Και μετά δεν άντεξε ο καημένος, χωρίς γυναίκα και δυσμενή μετάθεση στην Πρέβεζα και πήγε και αυτοκτόνησε. Αχ, του καημένο, πολύ του λυπάμαι και τον αγαπώ. Α, και μετά πρέπει να σας πω και κάτι ακόμη. Γράφτηκε ένα τραγούδι εδώ για τον Καριωτάκη. Είναι αυτό που λέει ο Παπα-Κωνσταντίνου. Βασίς φρουράξη κοντερχία Πρεβέζης. Την Κυριακή θα ακούσουμε την μπάντα. Πήρανε βιβλιάριο τραπέζης. Πρώτη κατάθεση δραχμές 30. Λοιπόν, κορίτσια, ξέρω ότι περιμένετε να δείτε πάρα πολλά σήμερα. Δυστυχώς όμως, ο σκηνοθέτης δεν συμφωνεί καθόλου. Ακόμη και αυτό το βίντεο με χίλια ζόρια το τραβήξαμε. Θέλει, λέει, να κάνει μοντάζ στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, με μεγάλη μου λύπη, πρέπει να σας χαιρετήσω. Να προσέχετε, λοιπόν, τον εαυτό σας, την επιδερμίδα σας και προπάντων το μαλλί σας. Γιατί ξέρετε τι λέει η φίλη μου η Αθηναία. Η μπούκλα κάνει την κούκλα. We'll be right back.
Κοσμοχρώμ, για να αντέχουν στο χρόνο. Πλαστικό και ακριβικό οικολογικό χρώμα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Υβριδικό μονοτικό με δεκαετή εγγύηση τελευταίας τεχνολογίας. Χρώματα αθλητικών δαπέδων. Πατητή τσιμεντοκονία για πολυτέλεια και ομορφιά. Και καλλιτεχνικά χρώματα κυμολίας all times σε μεγάλη ποικιλία. Κοσμοχρώμ. Του κόσμου τα χρώματα. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Jumping at the gym, I say you better get your aim right. I said you better get your aim. I just left the flight, it's been a long day. Hey, I can get you right, but in the wrong way. Hey, baby, shout out to your mama for the DNA. Hey, I bet you gon' follow suit if I lead the way. Set me in the dark red room with the candles lit. Lingerie, all systems go, can you handle it? Honest, babe, I don't make a promise that I can't keep. Real shit, so I promise when you leave, you have trouble walking straight. And ooh, not to mention, I'm heavy with the tension. Keep my money close, but I always pay attention. Now kiss me like you mean it, put you in my position. And shout out to the girls who don't know everything they missing. Το μέρος αυτής της εκπομπής και εμείς έτσι εδώ συνεχίζουμε, γιατί τα θέματα και η καθημερινότητα είναι πάρα πολλά και εμείς είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις και απαντήσεις σε πάρα πολλά από αυτά. Ένας πολύ αγαπημένος φίλος, ο οποίος συχνά πυκνά δέχεται την κλίση μου για να τον ερωτήσω πράγματα που έχουν να κάνουν με νέα gadget, έχουν να κάνουν με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και με τα κινητά μου. Γιάννη, θέλω αυτό, Γιάννη, κόλλησε εκείνο, Γιάννη, να κάνω εκείνο, Γιάννη, να κάνω το άλλο. Πριν από λίγες ημέρες, όπου έτσι τηλεφωνηθήκαμε για ένα άσχετο πράγμα. Μέσα στην κουβέντα μου είπε ότι με αφορμή όλο αυτό με το 12χρονο κοριτσάκι, τα μηνύματα που στενόντουσαν, τα ραντεβού που κλείνανε, το ίντερνετ το οποίο έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά. Και έτσι μέσα σε αυτή την κουβέντα μου είπε ότι, Αλέξανδε, πλέον υπάρχουν πολλοί τρόποι ασφάλειας για τη χρήση του ίντερνετ, των κινητών, ισχυρή κωδική για τα νέα παιδιά, για να βλέπουμε πού είναι ακόμα και τα παιδιά μας, να ξέρουμε αν από το σχολείο φεύγοντας έρχονται σπίτι ή δεν έρχονται αμέσως σπίτι και όλα αυτά. Και του είπα γενικότερα έχουν βγει καινούργια πράγματα. Και όλο αυτό το τηλεφώνημα έγινε γιατί ακριβώς μία κάρτα γραφικών που θέλαμε εμείς για κάποια καινούργια συστήματα, λέγαμε βγήκε, είναι πολύ ακριβή. Όχι, μου λέει έχουν πέσει πολύ οι τιμές. Λέω να σου πω, μήπως Γιάννη Βούλγαρη να συνδεθώ με το VG Electronics εκεί στο Χαϊδάρι και να τα πούμε, του λέω, μεθαύριο ζωντανά. Γιατί χθες δεν μπορούσες λόγω του ότι είχες πάρα πολύ κόσμο. Και έτσι και έγινε. Γιάννη, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλη την ομάδα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Λοιπόν, όλα καλά. Τρέχουμε. Τρέχετε. Εγώ σε βρίσκω τώρα στο δωματιάκι που κάνεις τις τεχνικές εργασίες. Έτσι δεν είναι, το εργαστήρι που λέμε. Γιατί μπροστά από αυτό ξέρω ότι είναι το μαγαζί, το οποίο μέσα μπορούμε να βρούμε τα πάντα για τα κινητά μας, για τους υπολογιστές μας, για γκατζετάκια τα οποία θέλουμε και για ό,τι ακριβώς έχει να κάνει με ηλεκτρονικό μέσο. Έρχομαι λίγο να πω ότι η εποχή προχωράει, τα πράγματα αλλάζουν, οι απαιτήσεις αλλάζουν, αλλά και οι κίνδυνοι δυστυχώς αλλάζουν και μεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο. Μιλάγαμε προχτές που είχες έρθει να φας το
χτύπα στο ψητό και λέγαμε όλο αυτό με το κοριτσάκι, πώς μπορούσε η μαμά, ο θείος, η γιαγιά. Και γενικότερα πιάσαμε μια ζήτηση έτσι όπου την διευρύναμε, στο πώς μπορεί μια μαμά, γιατί τώρα τα παιδιά με το που γεννιόνται θέλουν ένα κινητό, μια κοκακόλα και ένα κινητό. Αυτά μαθαίνουν πρώτα. Δεν μπορείς να του το απαγορεύσεις όταν όλα τα παιδιά έχουν κινητό, αλλά δεν μπορείς όμως και να μην του το δώσεις. Από την άλλη, πώς μπορούμε λοιπόν να προστατευτούμε και να προστατέψουμε και τα παιδιά μας στη χρήση του κινητού, του ίντερνετ, τις σελίδες που μπαίνουν, ποιος θα στείλει μήνυμα. Να, έτσι βλέπουμε και εδώ κάποιες εικόνες κτλ. Πάμε λίγο να με βάλει στο κλίμα. Όταν μιλάμε λοιπόν για ασφάλεια, πώς αυτή μπορεί να επιτευχθεί και ποιοι είναι οι τρόποι που ολοένα και γίνονται πιο δραστικοί? Λοιπόν, αρχικά, όπως είχαμε πει και στις προηγούμενες συνεντεύξεις, είχαμε πει για ισχυρούς κωδικούς και όλα αυτά, αλλά όλα βασίζονται στο χρήστη, έτσι. Mm-hmm. Σίγουρα μπορείς να την πατήσεις, οποιοδήποτε μπορεί να την πατήσει, όπως και εγώ την είχα πατήσει πρόσφατα, παρά λίγο να μου χακάρουν τα πάντα. Είναι απλά πράγματα που πρέπει να προσέχουμε, το πού πατάμε, αλλά όλα ξεκινάνε από τους κωδικούς, που το λέω και στους πελάτες μου συνέχεια, να θυμούνται τους κωδικούς. Ναι, αυτό ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Γιάννη, που το έχω περάσει και εγώ, πολλές φορές σε κάποια έτσι στάδια που έπρεπε να αλλάξω κωδικό, λέω θα βάλω ένα πολύ δύσκολο, με αποτέλεσμα, επειδή δεν θες να το βάλεις σε χαρτάκι, δεν θες να το αφήσεις κάπου μη χαθεί, άρα θα βρουν τον κωδικό σου και μπορεί να μην ξέρεις που ήτανε, άρα κάποιος άλλος θα τον ξέρει. Βάζεις έναν δύσκολο και μετά δεν μπορείς με τίποτα να κάνεις ανάκτηση και να τον θυμάσαι. Εγώ θυμάσαι τότε που φτιάχναμε τα συστήματα στο σπίτι, έχω χάσει 2 email πολύ βασικά μου, γιατί δεν μπορώ με τίποτα να θυμηθώ τους κωδικούς των email ανάκτησης. Γιατί είχα βάλει ένα κωδικό από εδώ μέχρι και το Χαϊδάρι και τώρα έχω μείνει στην Πετρούπολη. Κατάλαβες, δεν μπορώ να φτάσω με τίποτα. Δηλαδή, δεν μπορώ να βρω τον κωδικό. Ναι, αλλά κοίτα, οι περισσότεροι έτσι σκέφτονται και βάζουν όμως έναν κωδικό για όλα. Αλλά αυτό είναι ό,τι χειρότερο, γιατί... Καλά, εγώ δεν έχω. Έχω ένα κωδικό για το καθένα, αλλά... Εννοώ ότι... Πρέπει κάπου να τα σημειώνουμε, όπως και να έχει. Να τα σημειώνουμε. Άρα εσύ προτείνεις καταρχήν, σημειώνουμε τους κωδικούς μας κάπου και τους κρύβουμε. Mm-hmm. Ωραία. Υπάρχουν και εφαρμογές πλέον, που εγώ δεν το εμπιστεύομαι, αλλά υπάρχει σαν εναλλακτική, που μπορείς να κατεβάσεις μια εφαρμογή που λέγεται, ξέρω εγώ, η κωδική μου, και βάζεις εκεί όλους τους κωδικούς σου και έτσι δεν τους ξεχνάς ποτέ. Βέβαια και αυτό θέλει κωδικό για να... Κατάλαβα, ναι. Οπότε κάποιος ο οποίος μπορεί να χακάρει μπαίνει εκεί, παίρνει αυτά και τελείως τα βρίσκει όλα. Ναι. Τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούν το κινητό, το τάμπλετ, τους υπολογιστές. Εμείς σαν γονείς, πώς μπορούμε να ασφαλίσουμε τη χρήση αυτή όσο γίνεται περισσότερο? Αρχικά μπορούμε πολύ εύκολα όταν ανοίξουμε ένα κινητό, όταν ξεκινήσουμε να βάζουμε ένα email και τα λοιπά για να κατεβάσουμε εφαρμογές, αν βάλουμε την ηλικία μας ότι είναι κάτω από 18, αυτόματα το κινητό κόβει κάποιες ιδιότητες. Βέβαια υπάρχει και το Family Link της Google που μπορείς να ελέγξεις όταν δίνεις το παιδί σου. Ξέρω εγώ, δεν θα μπαίνει σε συγκεκριμένα site, θα το χρησιμοποιεί 2 ή 3 ώρες ανάλογα το πόσο θέλει ο κάθε γονιός να το δώσει. Και υπάρχουν και προγράμματα τα οποία μπορείς να κάνεις track to location, δηλαδή να βλέπεις πού βρίσκεται το παιδί σου ανά πάσα στιγμή και μπορείς να βλέπεις με ποιον μιλάει, που στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, στα πρόσφατα γεγονότα, μετράει πάρα πολύ. Βεβαίως. Ένα παιδί το οποίο παίρνει το κινητό και αρχίζει και παίζει και μία σελίδα σε ανοίγει με την άλλη, η άλλη σε πετάει σε μία άλλη, η άλλη σε πετάει σε μία διαφήμιση. Εμείς μπορούμε, από ό,τι κατάλαβα, να μπλοκάρουμε τις διαφημίσεις, να μπλοκάρουμε το να ανοίγουν άλλες σελίδες και να κατευθύνουμε να μπαίνει μόνο π.χ. σε αυτά που πρέπει να βλέπει ένα παιδί. Ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Δηλαδή, τα πιο συχνά που θέλει ένα παιδί, τι είναι, να κατεβάσει ένα παιχνίδι και να δει βίντεο στο ίντερνετ. Mm-hmm. Τα γνωστά site είναι, μπορεί να μπει κάποιος, να πει επιτρέπεται μόνο σε αυτά. Έτσι ώστε όταν πάει να πετάξει μια διαφήμιση και σε πετάξει κάπου αλλού, απλά να μην το δείξει. Mm-hmm. Ποια ηλικία πιστεύεις ότι είναι η πιο επικίνδυνη, που ενώ χρειάζεται τη χρήση του κινητού, από την άλλη μπορεί πολύ πιο εύκολα να μπλέξει, να παίξει, να πέσει σε δρόμους και στενάκια, να το πω έτσι τώρα μεταφορικά, που δεν πρέπει? Δυστυχώς είναι η μικρή ηλικία, γιατί πλέον ακόμη και μεγάλοι άνθρωποι
έχουν την υποψία ότι κάτι πάει στραβά. Mm-hmm. Δηλαδή, εμένα στο μαγαζί έρχονται μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι και μου λένε έκανα αυτό και αυτό, ξέρω είναι βλακεία, φτιάχτω. Τώρα ένα μικρό παιδί μπορεί απλά να την πατήσει και να μην ξέρει με ποιον μιλάει, σε ποιον στέλνει, τι στέλνει, γιατί το κάνει. Μπορεί, ξέρω εγώ, να στείλει τους κωδικούς του μπαμπά ή της μαμάς χωρίς να το θέλει, να δεχτεί πράγματα. Είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα για ένα παιδί, γιατί ο κόσμος του ίντερνετ είναι τεράστιος, έτσι. Είναι ένα σύμπαν ολόκληρο. Σαφώς. Περάσαμε μία περίοδο που τα ηλεκτρονικά μέσα ήταν πάρα πολύ ακριβά, σε κατάσταση να αναγκάζεσαι και να λες άστο τώρα ούτε κινητό αλλάζω, ούτε κάρτα γραφικών, ούτε υπολογιστή, ούτε τάμπλετ, έχει σπάσει οθόνη που να πηγαίνω. Μου είπες προχτές για την κάρτα γραφικών που έψαχνα ότι έχουν πέσει οι τιμές και ότι έχουν βγει και νέα δεδομένα. Πες μας λίγο για αυτά, για αυτούς που μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο, και να πω ότι το VG Electronics και μέσω ίντερνετ αλλά και στο Γιάννης Βούλγαρης, επειδή συνεργάζεσαι με όλη την Ελλάδα, μπορεί κάποιος να σε επισκεφτεί ουσιαστικά και στο ηλεκτρονικό κατάστημα, να μιλήσει, να σου πει τι θέλει και να το αποστείλεις, έτσι δεν είναι? Είτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα, είτε να παίρνει τηλέφωνο, είτε στα μέσα δικτύωση, δηλαδή Instagram, Facebook, TikTok ακόμα. Ας πούμε στο TikTok έχω ξεκινήσει και κάνω live και μιλάω με πάρα πολύ κόσμο. Ναι, γιατί τους δίνεις και πολλά πράγματα και λύσεις. Ναι, δεν είναι ότι θέλω να πουλήσω απαραίτητα ή να Όχι, θες να συμβουλέψεις. Ναι, αυτό. Πάμε να πούμε λίγο για τις κάρτες γραφικών. Οι κάρτες γραφικών, αν θυμάσαι καλά, τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, ήταν οι τιμές πάρα πολύ ψηλές, λόγω του mining τότε που ήταν σε έξαρση, σε μεγάλες τιμές. Τώρα, όταν έχουν πέσει οι τιμές του mining και δεν δουλεύουν πάρα πολύ, οι εταιρείες βγάζουν συνέχεια νέα μοντέλα στις κάρτες γραφικών και έτσι πέφτουν οι τιμές των παλιών και υπάρχει μια κινητικότητα μεγαλύτερη, πάει ο κόσμος και ψωνίζει και όσο υπάρχει ζήτηση πέφτουν και λίγο, βγάζουν καινούργια μοντέλα. Επίσης, μια εταιρεία Intel που φτιάχνει επεξεργαστές, γνωστή, έχει ξεκινήσει, έχει δηλώσει ότι θα μπει στο παιχνίδι των καρτών γραφικών. Και έτσι οι εταιρείες αναγκαστικά, λόγω ανταγωνισμού, θα αρχίσουν να ρίχνουν και άλλο τις τιμές. Για τους ανθρώπους που μας βλέπουν τώρα και δεν κατανοούν και δεν καταλαβαίνουν τι εννοούμε κάρτα γραφικών, μπορεί να πηγαίνει το μυαλό τους ότι είναι για μια κάρτα η οποία τη χρησιμοποιούν αυτοί που μέσα από εκεί φτιάχνουν σχέδιο. Η κάρτα γραφικών, να πούμε ότι είναι το α και το ω στη λειτουργία ενός υπολογιστή, έτσι δεν είναι? Στο πόσο γρήγορα τρέχει, στο πόσο γρήγορα αποδίδει. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι μια πλακέτα η οποία μπαίνει στον υπολογιστή και μας απεικονίζει αυτά που βλέπουμε. Ανάλογα το τι του βάλουμε να κάνει, mm-hmm. τόσο πιο μεγάλη είναι η χρήση της. Τώρα, αν θέλουμε, ας πούμε, να κάνουμε γραφιστική δουλειά ή επεξεργασία βίντεο εικόνας ή αν θέλουμε να παίξουμε και ένα παιχνίδι που έχει πολύ καλά γραφικά, τότε χρειαζόμαστε μια καλή κάρτα γραφικών. Παλιότερα ήταν καλή ίσον ακριβή, τώρα είναι καλή ίσον normal. Από πόσο δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει με τα νέα δεδομένα και τις νέες τιμές μια καλή κάρτα γραφικών? Από 150 ευρώ και ανεβαίνει. Από πόσο μπορεί να ξεκινήσει στις μέρες μας, και λέω στις μέρες μας γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα, ένας υπολογιστής σταθερός και ένα λάπτοπ ή ένα... βοήθησέ με, κόλλησα. Τάμπλετ, λάπτοπ. Τάμπλετ και ένα τάμπλετ, ναι. Κοίτα να δεις τώρα. Όσον αφορά τους σταθερούς υπολογιστές, οι τιμές έχουν πέσει λόγω της κάρτας γραφικών. Δηλαδή με 600 ή 700 ευρώ μπορούμε να φτιάξουμε έναν υπολογιστή ο οποίος θα μας κρατήσει στις απαιτήσεις των προγραμμάτων. Ναι, 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 πολύ γρήγορος, πολύ καλός και από θέμα καταγραφικών. Μπορεί να μας κρατήσει για 7-8 χρόνια χωρίς να χρειαστεί αναβάθμιση. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα μπορούμε να βάλουμε και εμείς παραπάνω σίγουρα. Αλλά όσον αφορά τα λάπτοπ υπάρχει μία μάστιγα να το πω έτσι. Γιατί έχουν βγει όλες οι εταιρείες και επειδή θέλουν να χτυπήσουν την αγορά, βγάζουν κάποια λάπτοπ τα οποία είναι οικονομικά, δηλαδή ας πούμε είναι 300-400 ευρώ, που είναι πολύ καλή τιμή για ένα λάπτοπ, αλλά έχουν ρίξει πάρα πολύ το κόστος και στα εργατικά και στα υλικά. Είναι σαν να λέμε ότι έχουν βάλει τάμπλετ με πληκτρολόγιο και οθόνη, σαν αναδιπλούμενο τάμπλετ. Δεν είναι, και έχουν βάλει Windows ας πούμε μέσα, δεν είναι ότι έχουν καλές δυνατότητες. Ας πούμε έρχεται ένας πελάτης πολύ συχνά και μου λέει πήρα αυτό το λάπτοπ με 300 ευρώ και δεν μου κάνει τίποτα. Μετά από ένα χρόνο κλάταρε.
Και ναι. ενώ παλιότερα μπορούσαμε να κάνουμε μια αναβάθμιση, να βάζαμε ένα δίσκο κάτι, τώρα πλέον δεν μπορούμε γιατί τα έχουν βάλει όλα ενσωματωμένα μέσα, κολλημένα πάνω στην πλακέτα και δεν είναι αναβαθμίσιμο καθόλου. Οπότε για τον πελάτη πέταξε 300 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο, ας πούμε, έτσι, που θα χρειαστεί να πάρει. Οπότε η συμβουλή δικιά μου είναι για έναν που θέλει να πάρει ένα καινούριο λάπτοπ, να δώσει παραπάνω από 500 ευρώ. Να το κρατήσει. Μπορεί ένας λάπτοπ να έχει την ίδια δυνατότητα, χωρητικότητα, ταχύτητα κτλ. Όπως έχει ένας σταθερός υπολογιστής. Ναι, αλλά σαφώς θα είναι τριπλάσια τιμή. Τριπλάσια τιμή. Διπλάσια και τριπλάσια τιμή. Ήθελα να ρωτήσω το εξής, μια και σε έχω έτσι κοντά μου. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ή το πιο σύνηθες πρόβλημα που αντιμετωπίζεις από τους 15 πελάτες την ημέρα ή 10 για το κινητό τους, γιατί είσαι το κέντρο του κινητού εκεί στο Χαϊδάρι και μιλάμε πάντα για το VG Electronics που είναι στον κεντρικό δρόμο και στη μέση ακριβώς. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, δηλαδή περισσότεροι θα σου χτυπήσουν την πόρτα και θα σου πούνε «Γιάννη, όχι, ξέρεις τι έπαθα αυτό, τι είναι, σπάει οθόνη». Ναι. Συνήθως είναι σπάσιμο οθόνης και δεν φορτίζει, ας πούμε. Μάλιστα. Που... ή πέφτει στα νερά. Ναι, καλά αυτό. Πάντως αυτό νομίζω και... ότι η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι το να βάζουμε το προστατευτικό τζαμάκι στις οθόνες, ό,τι κινητό και αν έχουμε. Ξεκινάω από εκεί. Επίσης, αυτό που είπες τώρα δεν φορτίζει. Μπορείς να μου πεις γιατί γίνεται αυτό, γιατί αυτό το παθαίνει και το δικό μου κινητό. Να βάζω τον ένα φορτιστή και δεν πιάνει, βάζω τον άλλο και πιάνει, βάζω τον άλλο και δεν πιάνει, τον κουνάω λίγο πιάνει. Τι παθαίνει? Κοίτα, όσον αφορά το δικό σου κινητό είναι iPhone από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Στα iPhone, επειδή η τρύπα που η υποδοχή που έχουν μπροστά για να μπει ο φορτιστής, είναι μεγάλη σε σχέση με κάποια άλλα. Εκεί μαζεύει χνούδι, υγρασία και κάπως γίνεται μέσα, εδώ, όσο σπρώχνουμε εμείς το βίσμα, αυτή η σκόνη γίνεται πιο συμπαγής και στουμπώνει μέσα στο, στην υποδοχή. Άρα το κινητό μας πρέπει να περνάει έναν καθαρισμό, να πηγαίνουμε σε έναν ειδικό και ανά πόσο, γιατί το παρατάμε εδώ, το παρατάμε εκεί, σκόνη, καυσαέριο, γυμναστήρια, σίγουρα και εκεί που μιλάμε. Δηλαδή εγώ όταν το πήρα, το χαμήλωνα, γιατί πραγματικά ήταν όχι ανοιχτή ακρόαση κανονικά και άκουγε όλη η πολυκατοικία τι λένε. Τώρα το βάζω ανοιχτή ακρόαση και πάλι δεν ακούω. Και μάλλον μου είπαν ότι θέλει να κάνω ένα καθαρισμό στο ακουστικό. Όπως και οι υπολογιστές, έτσι και γενικά όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές θέλουν συντήρηση. Οπότε μια φορά στο τόσο, είτε μόνοι μας, αν πιάνει το χέρι μας και είμαστε προσεκτικοί, το καθαρίζουμε, είτε το πούμε στο VG Electronics και το καθαρίζει αυτός. Πόση ώρα διαρκεί ο καθαρισμός ενός κινητού και να μας κάνεις μια ώρα αναβάθμιση έτσι, να τρέχει πιο ωραία και να φύγουμε? Από 20 λεπτά μέχρι μισή ωρίτσα. Το πολύ. Γρήγορα. Μέχρι να πιούμε ένα καφέ, ναι, δηλαδή ναι. Έχουμε τελειώσει. Τι άλλο παίζει έτσι που θα λέγαμε ότι για αυτή την τηλεοπτική μας την πρώτη για φέτος συνάντηση το μήνα αυτόν τον Νοέμβριο αξίζει κάποιος να το δει πιο ζεστά, γιατί η εποχή το ευνοεί και οικονομικά έχουν καλές τιμές και αν κάποιος θέλει να το αλλάξει ή να το ανανεώσει είναι μια καλή περίοδος να αλλάξει κάποια πράγματα. Και τα κινητά έχουν πέσει λίγο σε εισαγωγικά οι τιμές τους. Αν κάποιος θα ήθελε να αλλάξει κινητό, είναι μια καλή περίοδος, γιατί πλέον έχουν βγει όλες οι εταιρείες και βγάζουν καινούργια μοντέλα. Mm-hmm. Όπως επίσης μπορούμε να αγοράσουμε και μια τηλεόραση, ένα οικοσύστημα. Βέβαια περιμένουμε και Black Friday τώρα, οπότε είναι ναι. μια περίοδος που είτε θα ψωνίσουμε τώρα είτε στην Black Friday. Mm-hmm. Γενικότερα αυτό είναι στιγμές... μια περίοδος που ευνοεί την ανανέωση, mm-hmm. ναι, ναι, να το πω έτσι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Ηλεκτρονικών μέσων. Γιάννη, θέλω να πούμε άλλη μια φορά οι φίλοι μας από όλη την Ελλάδα, επειδή δίνεις πολλές συμβουλές. Στο TikTok κάνεις πολύ σημαντική δουλειά, γιατί σε βλέπω ζωντανά να φτιάχνεις ένα κινητό. Πολλές φορές δεν μπορώ βέβαια να μπω να σου απαντήσω, γιατί και εγώ είμαι στη δουλειά, αλλά τα βλέπω. Και παίρνουν και σε ρωτάνε γιατί έβγαλες το καπάκι, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο. Άρα μέσα από το TikTok Γιάννης Βούλγαρης και από το φυσικό κατάστημα VG Electronics στο Χαϊδάρι, αλλά και από τα social μπορούν να σε επισκεφτούν και να μάθουν, να ρωτήσουν, να ενημερωθούν για τα πάντα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Και το ωραίο είναι ότι. Συγγνώμη. Πες μου, το ωραίο είναι ότι μπορούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι. Θέλω να φτιάξω αυτό, μου λέει κάποιος. Θέλω να φτιάξω το κινητό μου. Του λες. Εγώ του λέω, θες να το φτιάξουμε έτσι, 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 ανάλογα. Υπάρχουν πολλές επιλογές πλέον, είτε το φθηνό, το καλό, το μέτριο. Το, και το για λίγο, γιατί μετά θα το αλλάξω κτλ. Ναι, ναι. Αυτά.
Θέλω να σε ευχαριστήσω έτσι για αυτή την σύζευξη, τέλος πάντων για τη ζεύξη, για αυτή την επικοινωνία, όπως θέλεις πες το που είχαμε. Ανανεώνω το ραντεβού μου με κάποια πράγματα που θα ήθελα να τα φέρουμε εδώ και να τα δείξουμε, γιατί έχουν βγει πολύ ωραία gadget. Και στέλνω τα φιλιά μου σε σένα και στην ομάδα σου εκεί. Έγινε, σε ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη. Φιλιά πολλά. Αυτό ήταν και ο μοναδικός Γιάννης Βούλγαρης. Τώρα, αφού σας ενημέρωσα και για τα ηλεκτρονικά μέσα, νομίζω ότι πλέον δεν έχω κάτι άλλο να σας πω, για σήμερα τουλάχιστον. Αύριο επανέρχομαι με άλλους καλεσμένους, άλλους συνεργάτες, πολύ ωραία θέματα και έχουμε και πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά, σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.